Κυρίες και κύριοι, φίλοι του μπάσκετ, φίλες του μπάσκετ, φίλες και φίλοι του Μπασκετάκη, θα παρακολουθήσουμε μαζί την αναμέτρηση μεταξύ του Sky the Limit και των Θεσσαλονίκη Αβίσπας. Όσο τα σκόρια του Αβίσπας, υπάρχει επιθετικό rebound και άλλο ένα. Υπάρχει αστοχή ο Νέικ. Οι δύο ομάδες είχαν δύο αντιμέτωπες στην development league Θεσσαλονίκης. Ίσως να έχει φάλλο εκεί πέρα, δεν σφυρίζεται κάτι. Κώστας θα οργανώσει την επίθεση. Ζητά. Θα πετύχει τους πρώτους πόντους για την ομάδα των Αβίσπας, 0-2. Μετά από κάποιες άσχετες προσπάθειες. Στην πρώτη φάση. Αφάσεις, στην κορυφή. Φαίνεται να έχει πρόθεση να πασάρει στα μέσα, δεν θα το κάνει. Καφάσεις airball. Τώρα υπάρχει προμηθές επιδιασμού για τους Αβίσπας. Κώστας κάνει τη σταυρωτή, θα περάσει στα μέσα. Τελικά θα χάσει. Βάλα. Αρκετά μουδιασμένο ξεκίνημα και για τις δύο ομάδες αυτά τα αυτές τις πρώτες φάσεις. Φάσεις. Πολύ κλειστή ρακέτα των Αβίσπας, έχουν 4 παίκτες ή μέσα ή πολύ κοντά μέσα στον ουρανιστό. Μάλλον θα βρει περίμετρο, σε 3. Κοντά φάση, στοχή. Κώστας. Μαντής. Μια πάσα στη γωνία. Θα βγει μετά από εμπόδιο. Κώστας. Πάει το πάσα η οποία δεν θα περάσει. Μπάλα είναι πάλι για τους Αβίσπας με 7 δευτερόλεπτα. Τώρα ο Πος ίσως καταφέρει την εκμέτρηση του φάουλ. Δεν θα καταφέρει τους τρεις. Κάνεις τώρα για τρεις. Βρέθηκε ελεύθερος. Μάστοχος. Sky the Limit, οι οποίοι ψάχνουν ακόμα τους πρώτους πόντους μετά από 2 και κάτι στο παιχνίδι. Κώστας αστοχίζει σε ένα σουτ μέσης απόστασης. Τα χαμηλό τέμπος αυτά τα πρώτα λεπτά. Σώνει η Καρίνα. Σανείς. Πάλι θα πάει χαμηλά. Κατεδομίδι. Κατεδάμε. Άστοχο σουτ μια ακόμα φορά. Κώστας, ζητάει την μπάλα ο Διαμαντής, θα την πάρει. Καλό passing game, βρέθηκε και ελεύθερος από τα 7 μέτρα. Δεν θα βρει στόχο από τη ζήτηση. Τώρα το επιθέσει ενδιασμού, ανάποδο λέει out. Του καφάσει άστοχο, ενώ ετοιμάζεται διπλή αλλαγή για την ομάδα των Sky the Limit. Θα χάσει μία ακόμα μπάλα, τώρα 2-1-2-1. Ο Τζέικ προσπάθησε να κάνει φάουλ, δεν στηρίχθηκε. Και έτσι θα επιτευχθεί το πρώτο καλάθι. Χρειάστηκαν 3 λεπτά και κάτι για να βρουνε σκόρ. Sky's the limit. Κώστας. Μια ακόμα επίθεση με ένα χαμηλό τέμπο. Πορευτικό. Σαφίδι. Airball. Πάσες. Πάρει την μπάλα. Άστοχος σε μία ακόμα φορά. Κώστας. Βασικός χειριστής της ομάδας των Αβίσπας αυτά τα πρώτα λεπτά. Βρέθηκε σουτ ελεύθερο, αμυγός. Θα εξωτήσει. Ταφίδης. 2-5. 4 λεπτά και κάτι να έχουν περάσει τον αγώνα. 5-45 για τη λήξη της πρώτης περίοδου. Φάσεις. Το νούμερο 22. Εμείς. Άστοχος από την γωνία και τώρα πρέπει να είναι συνδυασμού φανταστική πάσα η οποία δεν θα γίνει τελικά assist. Δεν θα αξιοποιήσει ο Μουταφίδης. Ο οποίος τα βάζει τον εαυτό του, λέει κάποιες κουβέντες, όχι ιδιαίτερα τηλεοπτικές.
υπάρχουν αλλαγές σε κατέρωθεν. Και ο Φίλης δεν πάει τους μπαίνει για τους καλύτερες. Είναι ο Μαδρίτης θα αντικαταστήσει τον Κώστα, ο οποίος έκανε κάποιες προσπάθειες, άλλο δεν τα κατάφερε, άλλο και όχι. Όσον αφορά τη δημιουργία και όχι μόνο. Τζέικ, ακίνδυνος εκεί. Καθίδης. Θα το πάρει το συνέδρι, θα εξτοχίσει, γιατί όχι. 2-8. Sky the limit επίσης, αυτά τα πρώτα λεπτά δυσκολεύονται πολύ να βρουν επιθετικό ρυθμό. Τώρα ο Καφάσης το νούμερο 8 θα νικήσει και κινηθεί πολύ αποφασιστικά. Πολύ αποφασιστικά. Πέσει στη ρακέτα. Διαμαντής, μέσα στη ρακέτα. Φαίνεται να είχε σκοπό να πάρει την μπάλα, αλλά είχε κλειστεί από 2 ή 3 αμυντικούς. 4 δευτερόλεπτα πριν το μάτι των Βρίσκος. Βρίσκος στο 3. Δεν ήταν μια καλή επίθεση. Βρίσκος, παρόλο που είχε βρεθεί ελεύθερος του. Υπάρχουν πάλι αλλαγές. Ο Μεζίδης, Μαγούδης και Στεφάνου μπαίνουν στον αγωνιστικό χώρο. Πολλές αλλαγές. Είναι ο Λάπτος που παίζει τουλάχιστον με 4 διαφορετικούς παίκτες η ομάδα των Αβίσπας από αυτούς που ξεκίνησαν. Στην δεξιά πτέρυγα εμείς. Στην αδύνατη πλευρά Καρδιοφίλης. Σουτζατρής, άσπαθο. Το λεφάκι. Πάρα χαμηλά στη ρακέτα πάλι για τους Αβίσπας, Διαμαντής. Έχει κλειστεί ανάμεσα σε δύο, Μαγούδης. Θα πάρει την εσωτερική από τα καταφέρει. Τώρα πήγουμε σε συνδυασμού, 4-1-2-2. Και ακούστε πως πανηγυρίζουν οι λιγοστοί φίλοι και ο πάγκος. Υπάρχει επιθετικό φάουλ τώρα από το μάτι των Αβίσπας, τον Διαμαντή. Και λίγο το επιθετικό φάουλ, λίγο η εκδήλωση του εφηδιασμού. Λίγο η ενψύχωση από τους φίλους και από τον πάγκο. Κάπως έτσι έχουν αρχίσει να χτίζουν ένα micro momentum, αν μου επιτραπεί η λέξη πλασία, Sky's the limit, γιατί προσπαθήσουμε ένα ακόμα στους τριομπότερο από τον Καρδιοφίλη από δεξιά πτέρυγα. Βλέπουμε ότι κυνηγάνε το τρίποντο οι Καϊζελίου, παρόλο που δεν είναι πάντα ελεύθερο το σουτ. Άστοχο σουτ για τρίτο του Μαδρίτη να έχει πάλι μακριά. Ανείς ήρεμα φωνάζει τον Καϊζελίου. Υπάρχει ασυνεννοησία, δεν είχε παίξει στην αδύνατη πλευρά. Ίσως θα περάσει το μανιστικό χώρο για τους Sky's the limit, σαν είσαι να πάει στον πάγκο. Δύο coach ανακατεύουν αρκετά την τράπουλα αυτά τα πρώτα, αυτή την πρώτη περίοδο. Ο Διαμαντής θα σουτάρει για τρεις, θα στοχίσει. Φαίνεται να βγάζονται αρκετά οι Αβίσπας. Ψάχνουν τρίποντο χωρίς να έχουν βρει κάτι αξιόλογο. Μαρκαρισμένα σουτ, βεβαιασμένα σουτ. Και πάνω, η μπάλα θα περάσει ξανά εκτός από τον χώρο. Φίλης, βγαίνει αυτοματισμοί. Καθένας πάει στη θέση του, ποιος. Λεφάκι στην κορυφή. Κοντας κλειστή από 3, πήγε να προφοδοτήσει τον παίκτη τον Πίτσο, ο οποίος είχε βρεθεί μπροστά από την μπάλα, δεν περίμενε αυτή την πάσα. Ενώ είχε βρεθεί σε πολύ πλεονεκτικό για αυτό το σημείο, στην καρδιά της αντιπαλής ρακέτας. Μαυρίδης. Κλειστή από 2. Η μπάλα θα βγει εκτός. Μαζί με τους Αβίσπας με 12 δευτερόλεπτα να απομένουν.
Μαγούλης να πάρει την εσωτερική. Τζέικ θα περάσει και πάλι στον αγωνιστικό χώρο, δεν θα αλλάξει. Διαμαντή. 1.50 απομένει για το τέλος της πρώτης της περίοδου, 6-8, πολύ χαμηλό σκορ. Παναφορά λοιπόν για τους αγωνιστές. Πάνω. Βρίβης στα 5 δευτερόλεπτα τώρα για την εσωτερία. Μαγούλης θα πάρει το σουτ για 3. Καλά εκτελεσμένη επίσης για το σουτ, δεν θα μπει για τους αγωνιστές. Οι οποίοι έχουν κολλήσει τους 8 πόντους εδώ και πολλή ώρα. Έχουν κολλήσει στους 6 αντίστοιχα οι Sky Zellini. Καρδιοφίλης βρέθηκε ελεύθερος, θα στοχίσει σε ένα ακόμα σουτ. Ιδιαίτερα άστοχες και οι δύο ομάδες στην πρώτη περίοδο. Παρ' όλα αυτά κυνηγάνε το σουτ από την περίμετρο. Θέλω ένα τρίποντο πριν λήξουμε, πάμε. Πάνω. Μπάλα είναι εκτός. Θα κλέψουν μία ακόμα μπάλα οι Sky's the Limit. Υπάρχει ένα σκυλί στις κερκίδες. Ίσως μπει στον αγωνιστικό χώρο, δεν ξέρω, να είναι ο έκτος παίκτης. Ο Μπαλαντέρ ίσως για κάποια από τις δύο ομάδες. Κάποια στάθμη του παράγοντες. Μία ακόμα επίθεση δεν θα πάει καλά για τους αμπίσπας. Βάτα ρε! Και ο φίλος. Βγήκαμε στο τελευταίο λεπτό της πρώτης περίοδου. Οι δύο ομάδες έχουν 2 και 1 φάουλ αντίστοιχα. Μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν για να κόψουν ακόμα περισσότερο την ρίχνη. Ενώ θα ευστοχίσει, ακούτε την αντίδραση των φίλων του Sky's the Limit. Έχουμε στο για 3 του Λεφάκη. 9-8 για πρώτη φορά η Sky's the Limit μπροστά. Πάνω. Χώρος, πολύ χρόνος και για τους Sky's the Limit. Πολύ όμορφη προσπάθεια Μαγούλης στο floater. Υπάρχουν 9 δευτερόλεπτα τώρα ο Καρδιοφίλης. Βρέθηκε ελεύθερος στη γωνία. Θα ιστοχίσει ξανά, όχι. Υπάρχει 1 δευτερόλεπτο. Ο Λεφάκης ο οποίος το Pistons είχε ιστοχίσει λίγο πριν σε σουτ για 3. Το δεύτερο σουτ δεν το έβαλε. Δεν δίστασε να το πάρει. Τέλειωσε η πρώτη περίοδος 9-10, πάρα πολύ χαμηλό σκορ, πάρα πολύ χαμηλό τέμπο που αποδεικνύεται και αντικατοπτρίζεται στο σκορ. Στρέφουμε σε πολύ λίγο για την δεύτερη περίοδο. Στρέψαμε λοιπόν στη Sonic Arena, στην αρκετά ψυχρή Θεσσαλονίκη και στο αρκετά ψυχρό κλίμα που έχει διαμορφωθεί μετά την πρώτη περίοδο. Οι δύο ομάδες δεν έχουν βρει επιθετικό ρυθμό, έχοντας άστοχα σουτ. Και όχι μόνο, και άστοχες επιθέσεις, χάνοντας μπάλες, κυρίως η ομάδα των Αβίσπας. Μια φορά, Λαϊτζής. Τίτσος, σε 2-3 από τη γωνία, ακόμα ένα άστοχο. Να μπάλα θα πάει στο Διαμαντή, ο οποίος έχει πάλι δύο αντιπάλους. Θα πάρει το πρώτο ζευγάρι ελεύθερων βολών στον αγώνα. Φαίνεται να υπάρχει σαφής οδηγία από τον coach των Sky Team να διπλώνουν μέσα στη ρακέτα. Έχει γίνει πολλές φορές αυτό. Στον εκάστοτε παίκτη, ο οποίος λαμβάνει την μπάλα στο σημείο. Θα εξοχίσει στην πρώτη βολή. Οι Ζελίμις οι οποίοι είναι όκτωοι στο πρώτο όμιλο της Development League στη Θεσσαλονίκη. Για Βίσπας είναι στο 3-4. Μαζί με Σαλόνικα All Stars, πολύ key 5 goals. Αλλά έχουν περισσότερη διαφορά πόντων. Δεν υπάρχει λάθος. Το Λεφάκη θα διορθώσει. Στα 7 δευτερόλεπτα υπήρχε το Sky's the Limit.
στη γωνία σου 2-3, άστο πω στον πίτσο Κώστας, ο οποίος έχει περάσει ξανά στον αγωνιστικό χώρο ο Διαμαντής. Θα περάσει, μάλλον θα περπατήσει στη Στεφάνη, δεν θα του κάνει το πατήρι, μάλλον εκτός. Πάλι για τους αντίσπας. Φορά, πάλι θα μιλάει η μπάλα, ο Διαμαντής θα γυρίσει. Ούτε αυτή τη φορά θα καταφέρει να σκοράρει. Σκόρνει στο 9-12, πάρα πολύ χαμηλό σκορ. Υπάρχει πολύ ωραία φάσα. Φανταστική φάση, η οποία σίγουρα θα προταθεί τουλάχιστον μαζί στο highlights. Από το Λεφάκη Αργύρη. Πάλι φάουλ, κερδίζει πάλι ο Διαμαντής, είναι λογικό να κερδίζει φάουλ. Λαμβάνοντας τόσες μπάλες στην καρδιά της αντίπαλης ρακέτας. Δοκιμάζεται αλλαγή. Μαβίτης δοκιμάζεται με το νούμερο 69, περάσει. Κάτσε πάλι στον πάγκο, ίσως ακυρώθηκε. Διαμαντής θα στοχίσει την πρώτη, θα έχει στοχίσει την δεύτερη. 11-13. Θα φάσεις, Πέτρος. Θα οργανώσει μία ακόμα επίθεση. Σίγουρα! Έχει μέσα, Λεφάκης θα στοχίσει και τώρα τρέχουν οι αντίσπας. Το σουτζιαδίο με τα μπλο άσχημα. Στιγμή γαυγίζει για να δούμε αν θα βοηθήσει το γάβγισμα στο να ανέβει ο Κώστας. Δεν υπάρχει προϋποθέσεις για backdoor πάσα, Κώστα δεν θα τα καταφέρει όμως. Τον Καφίδη δεχνώμη, ενώ ο Τζαβάμις κάνει το σκορ 13-13. Το παιχνίδι έχει αρχίσει να αποκτά ένα πιο γρήγορο ρυθμό, κάτι που δεν αποτυπώνεται στο σκορ. Ούτε τώρα το ποσοστό. Αυτό μου τα αφήνει σούταρ για τρεις. Υπάρχει πάσα, κάτι πολύ περίτεχνο δοκίμασε εκεί πέρα. Τα φάσεις. Πάσα πίσω από την πλάτη, η οποία δεν πέρασε. Βάζει τα αλλαγή. Θα πάρει τα σύμβουλας. Βάζει να περάσει τον ρίσκο χώρο. Δίδυ για τρεις άστοχος που έχει περάσει ο Σαβίσπας. Υπάρχουν 2-2, Λεφάκης θα πάρει την μπάλα. Θα περιμένει. Υπάρχουν 4 παίκτες μέσα στη ρακέτα των Σαβίσπας. Κάτι που αφήνει πολύ ελεύθερο χώρο για τρίποντα. Κάτι που αποδεικνύεται και τώρα. Ένα άστοχο όμως. Φτάνει. Μακρύδης θα στοχίσει, επιθετικό rebound ο ίδιος. Άρα είναι εκτός. Αρκετά άναρχο παιχνίδι, δεν υπάρχουν... Δεν είναι στάνταρ. Δεν βλέπουμε σετ επιθέσεις πάντα. Να μαντήσεις, θα πάρεις την κορυφή. Ίσως θα προσπαθήσεις τον φίλο, δεν θα τα καταφέρει. Τώρα θα συμβλώσεις τα φάσεις. Θα δώσει τον έντρο καφάση, δεν θα τα καταφέρει να τελειώσει. Μια όμορφη φάση. Η Ραχία, μια ακόμα, θα πάρει την μπάλα τελικά. Καπαστραφίγλο, φαουλ που κέρδισε ο Μαυρίδης. Τους έρχεται από τον πάγκο, φαίνεται να έχει πρόθεση να βοηθήσει την ομάδα του, να επιτεθεί κατά μέτωπο. Μπράβο Κουστάκη, μπράβο Μόρυφο, μπράβο Ενιά, μπράβο, μπράβο. Ποιος ζωέρα, ποιος ζωέρα. Άστοχος στην πρώτη και αυτός. Άστοχος τέσσερις,
πανομοιότυπο τρόπο κιόλας εστόχισε. Καρδιοφίλης. Βάσης. Καρδιοφίλης το σκέφτηκε για τρεις, δεν θα το πάρει. Βάσης ο Αρσίμινος. Ο Κουντσάνι Έρμπολ. Και τώρα βρέχει και ελεύθερος με laser pass και ό,τι χειρότερο τώρα για το Sky's the limit. Καθώς κέρδισε φάουλ τον Μπλεφάκη. Πάσα παραλίγο να κομπεί, παρόλα αυτά πέρασε και είχε βρεθεί ελεύθερος. Μπλεφάκης πιθανότατα εκτίμησε λάθος, υπερεκτίμησε τις δυνατότητες του και προφανώς θα κλέψει την μπάλα. Δεν θα κατάφερε και τώρα το σκόρ είναι στο 13-16. Τρεις πόντι, τολμώ να πω ότι είναι αρκετά μεγάλη διαφορά. Και τώρα θα κλέψει Κώστας μία ακόμα φορά. Ο Μουταφίλης, ζητώ συγγνώμη. Και πριν ο Μουταφίλης ήταν. Κάπως έτσι οι αβίσπας έχουν... Υπάρχει ένα πρόβλημα με το θερασύμφυλλο καπάση, όχι τόσο σοβαρό. Σηκώθηκε. Μπορεί να κλείσει θα περάσει στον αγωνιστικό χώρο. Ο Ιλιαμεζίδης θα περάσει στον πάγκο. Οι αβίσπας ξαφνικά βρέθηκαν στο C5 σε πολύ γρήγορο τέμπο. Υπάρχει μπλοκ. Και οι Sky's the limit, οι οποίοι θα στέλνουν τους αντιπάλους τους στη γραμμή των ελευθερών μπολών. Εύστοχο σουτ αυτή τη φορά. Θα φάσει Πέτρο, 16-18. Οι Sky's the limit θα στέλνουν τους αντιπάλους τους στη γραμμή των ελευθερών μπολών για οποιοδήποτε φάουλ κάνουν με τα επόμενα 5-5. Διακλείς άστοχο, ο Διαμαντής παραλίγο να πάρει το φάουλ από τον Λεφάκη, ο οποίος κατέβασε τα χέρια του. Ίσως επηρεασμένος από την προηγούμενη φάση, δεν ήθελε να δώσει δεύτερο back-to-back goal foul σε αντίπαλό του. Κάτω από τη ρακέτα, Καρδιοφίλης. Πάσης, εμείς, πάσης στο νούμερο 8. Η μπάλα με τα πολλά θα πάει στο Λεφάκη, ο οποίος θα στοχίσει. Πιο σίγουρα, πάμε. Μαυρίδης. Κώστας. Μαυρίδης. Κώστας, σου για τρεις από την περίμετρο. Άστοχο. Υπάρχει επιθετικό rebound από τον Ορλιακλή. Βλέπετε να υπάρχει πολύ πλήρες ρόστερ. Οποιουσδήποτε στα βίσπας μπαίνει μέσα στο γήπεδο κάνει κάτι. Υπάρχουν αλλαγές ο Ζαδάμις στη θέση του Καφάση Πέτρου. Τζέικ ήταν να μπει, δεν θα μπει τελικά. Οι αβίσπας οι οποίοι βρίσκονται στο συν 4 τον Διαμαντή να εξτοχεί στην πρώτη βολή, τώρα στο συν 5 έχοντας κάνει 0 φάουλ στη δεύτερη περίοδο. Άστοχο στη δεύτερη, Λεφάκης με πρόθεση να διάθεση να τρέξει. Δεν είναι άσος, αλλά αναλαμβάνει χρέη άσος. Φανταστική πάσα και το κάνει με πολύ μεγάλη επιτυχία το να μπει στο ρόλο του άσου, τροφοδοτώντας τον Τσάνι, ο οποίος θα διαμορφώσει το 18-21. Διαμαντής. Φανταστική πάσα, αλλά δεν θα την εκμεταλλευτεί. Καρδιοφίλης. Έχουν πολύ καλή transition άμυνα επίσης οι αβίσπας. Ο καθένας βρίσκει τους παίκτες του μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα. Ακόμα και σε προϋποθέσεις ημιεθνιδιασμού, αν μου επιτραπεί. Καφάσης θα κοπεί λάθος στο λάθος. Καφάσης Τρασίβουλας βρέχει και προκλητικά ελεύθερος. Δεν θα πάρει το σούτ για τρεις. Καφάσης Τρασίβουλας, Καφάσης Πέτρος. Θα ευστοχίσει σε ένα σουτ μέσα απόσταση. Λεφάκης ο οποίος πάει πολύ επιθετικά στη φάση. Φαίνεται να μην έχει στο μυαλό του τα 5 ομαδικά φάουλ που έχουν συμπληρώσει. Αυτό στη ομάδα του, Καρδιοφίλης θα βγει εκτός. Ξαναβγάλει με
μέσα, οι προσποίησεις. Ο Καλλιοφίλη, ο οποίος βγήκε εκτός, ξανά έδωσε μέσα, έκανε προσποίηση ο... Τίποτα, τίποτα! Ο Τζαδάμις παίζει με παιχνίδια μυαλού στους αντιπάλους του. Ενώ θα εκπροσύσει ο Τζαδάμις, έχοντας να την μπάλα από άσταση η επίθεση. Καλό! Πολύ δύσκολη φάση ο Παπλίδης, αυτή τη φορά θα μπει. Ανάμεσα σε δύο μέσα στη ρακέτα. Πάμε, πάμε! Πολύ καλά πάμε! Κάτι ο Φίλης. Λεφάκης. Στην κορυφή. Δεν θα πάρει τελικά το σκριν. Τζανής. Κάποιος παίκτης τον Αβίσπας φώναξε να κάνει φάουλ. Είναι λογικό. Άστο που ξανά για τρεις. Κώστας θα κατεβάσει την μπάλα. Πολύ άστοχο από τον Ολυμπιακλή. Μάχη για το rebound, μπάλα εκτός. Τα Βίσπας δεν έχουν κάνει ούτε ένα φάουλ. Υπάρχουν πάλι αλλαγές, τριπλή αλλαγή για τους Βίσπας. Τζέικ Στεφάνου στον αγωνιστικό χώρο. Αυτό δεν είναι αλλαγή η σώματα να βάζει, αυτό είναι αλλαγή Σκοπιά στο στρατό. Τρία άτομα. Ένα και 46 τη λήξη της δεύτερης περίοδου. Φάουλ. Κέρδισε ο Τζαδάμις. Φάουλ είναι χαμηλά, μόλις το πρώτο για την ομάδα των Αβίσπας. Τζαδάμις. Τζαδάμις. Μάρκος Αδάμις. Μπράβο! Θα βγει στο περίμετρο έχοντας 5 δευτερόλεπτα. Sky is the limit. Ο Αδάμις θα αναγκαστεί να το πάρει. Θα αναγκαστεί να το πάρει. Το πήρε αυτό και σε υπάρχει επιθετικό rebound. Λατζής Καρυοφίλης. Υπάρχει αρκετά μεγάλη οργορία στις τελευταίες φάσεις. Στο αμυντικό κομμάτι. Στο κομμάτι του αμυντικού rebound. Να βρίσκος. Καλυμάνης ο οποίος φάνηκε να έχει πρόθεση να τροφοδοτήσει κάποιον συντάκτη. Μέσα στη ρακέτα με λέιζερ πάσα. Κάποια άστοχο σου για τρεις από την γωνία. Ίσως να έγιναν βήματα εκεί πέρα, δεν σφυρίχτηκε κάτι. Καρυοφίλης. Στο για τρεις μέσα. Κοιτάξτε πόσο το θέλουν οι παίκτες του. Sky is the limit. 25-23. Καλυμάνης. Rebound to foul. Ο Τζαδάμις κέρδισε το foul. Μαυρίδης θα περάσει στον αγωνιστικό χώρο μετά από αρκετή ώρα. Έχουν ακόμα 2 foul να δώσουμε σε 30 δευτερόλεπτα οι Αβίσπας. Ο Φίλης κάτι λέει με τον Βίλης και γελάει. Αρέιστικο κλίμα στη Sonic Arena απόψε. Ίσως θέει και το κλίμα των Χριστουγέννων. Ένας, ένα, δύο, ο Κοτζαμάνης. Σε μια φάση καταδικασμένη να κλειστεί από δύο, δεν είχαν δύο αυτοματισμοί για τους Αβίσπας. Ήθελα να βγάλω πίσω το σπίτι το ήξερα. Πάμε, πάμε, πάμε! Υπάρχει time out. Το σκορ είναι στο 25-23, υπάρχουν 16 και 4 για τη λήξη της δεύτερης περίοδου. Για να δούμε αν θα μπορέσει κάποια ομάδα να το εκμεταλλευτεί Sky is the limit, να αυξήσουν το προβάδισμά τους ή οι Αβίσπας να σοφαρίσουν ακόμα και να προσπεράσουν. Στρέφουμε σε πολύ λίγο. Είμαστε λοιπόν στη Θεσσαλονίκη, στη Sonic Arena. Το σκορ είναι 25-23. Παρακολουθούμε τον αγώνα ανάμεσα στους Sky is the limit και στους Αβίσπας. Υπάρχει επαναφορά, πιέζουμε πάρα πολύ. Στην επαναφορά οι παίκτες. Το συγκεκριμένο Καρυοφίλης. Θέσεις για γρήγορο παιχνίδι. Κάτι που επιδιώκουν οι Αβίσπας. Έχουν 8 δευτερόλεπτα.
δευτερόλεπτα όλα για αυτούς. Στον Πιατρή φαίνεται καλό. Φάνηκε καλό, δεν ήταν. Θα σφυρίξει πρώτα ο Καλετζής, δεν αντιλήφθηκε ότι ήταν... ότι είχε λίγο χρόνο για να εκτελέσει. Ημίχρονο λοιπόν στο 25-23, σε άλλο παιχνίδι θα μπορούσε να ήταν σκορ πρώτης περίοδου. Παρ' όλα αυτά μέσα σε 20 λεπτά η εικόνα είναι αυτή. Πλήρως αντικατοπτριστική θα έλεγα, καθώς το παιχνίδι είχε πολύ χαμηλό τέμπο. Παρά το γεγονός ότι υπήρχαν συνδυασμοί, υπήρχαν κλεψίματα, υπήρχαν τρίποντα, είτε μαρκαρισμένα είτε όχι. Οι ομάδες δεν ήταν ιδιαίτερα εύστοχες στην πρώτη περίοδο. Στρέφουμε σε πολύ λίγο για το δεύτερο ημίχρονο, σε ένα πολύ ενδιαφέρον μάτς. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Επιστρέψαμε λοιπόν στην Sonic Arena, στην ψυχρή Θεσσαλονίκη και στην όχι τόσο ψυχρή ατμόσφαιρα που έχει διαμορφωθεί στη Sonic Arena, καθώς οι δύο ομάδες κατάφεραν να βρουν κάποιο ρυθμό, να κονταροχτηριστούν. Καθώς αν εξαιρέσουμε ένα σημείο στο οποίο οι Αβίσπας είχαν προηγηθεί με 18-13, δεν είχαν καταφέρει ούτε αυτοί ούτε οι Sky's The Limit να καθιερώσουν τον δικό τους ρυθμό. Εκείνο το 5-0, η 5 πόντια διαφορά, με συγχωρείτε, είχε σβηστεί πολύ γρήγορα. Είχε διαμορφωθεί με ένα γρήγορο εφηδιασμό, κάτι που θα μπορούσε να δώσει ψυχολογικό boost στους Αβίσπας, το οποίο ενδεχομένως θα μπορούσε μετά να χρησιμοποιηθεί για την περαιτέρω καθιέρωση του ήδη υπάρχοντος ρυθμού τους. Κάτι τέτοιο δεν έγινε. Sky's The Limit, οι οποίοι αρκετά ανορθόδοξα μερικές φορές κατάφεραν να βρουν τον τρόπο να μειώσουν τη διαφορά και να φέρουν το παιχνίδι ξανά στα μέτρα τους. Οι ομάδες είναι έτοιμες να επιστρέψουν στα παρκέ. Όλα έτοιμα για την έναρξη της τρίτης περίοδου. Οι δύο ομάδες λένε τις τελευταίες οδηγίες. Υπάρχουν κάποια παιδιά που παίζουν κάποια μέτρα μακριά από μένα, χωρίς ούτε μία οθόνη, αυτό κι αν είναι είδηση. Είναι ωραίες εικόνες αυτές. Αλλά σιγά σιγά θα προχωρήσουμε και στην λίγο πιο πεζή πραγματικότητα του παιχνιδιού. Επαναφορά των Αβίσπας. Κώστας. Στους για τρεις. Εύστοχο από τον Μουταφίδη με το καλημέρα του δευτέρου ημιχρόνου. Τα βάσης Πέτρος. Το 5-26 το σκορ. Αλαϊτζής. Θα πάρει ένα σκρίν από τον Αλαϊτζή. Ενώ είχε βρεθεί στη γωνία ο Λεφάκης, δεν θα το εκμεταλλευτεί. Παρ' όλα αυτά η μπάλα θα βρεθεί στο καλάθι των Αβίσπας. Θα αποκόψουμε μέσα στη ρακέτα. Υπάρχει φάουλ πάνω στο σουτ. Μουταφίδης, ο οποίος μέσα σε δύο επιθέσεις έχει βρει τρεις πόντους από ένα τρίποντο και θα κερδίσει και τρεις βολές. Εύστοχο στην πρώτη. Κώστας, ποιος είναι και πλάκα με τα παιδιά που βρίσκονται λίγο έτσι από τον αγωνιστικό χώρο. Εύστοχος και στη δεύτερη. Στρέφουν οι λίγοι φίλοι των Sky's The Limit. Εύστοχος και στις τρεις. 6 πόντι από έναν παίκτη μέσα σε 40 δευτερόλεπτα είναι πάρα πολύ, ειδικά σε ένα τέτοιο παιχνίδι, τόσο κλειστό, τόσο χαμηλό σκορ. Θα φτάσεις. Πάλι θα πάει πάλι χαμηλά. Σταματής, σπάσει να κλέψει. Ο Τζαδάμις θα περάσει. Θα βγει η μπάλα έξω από το κόμμα. 4 δευτερόλεπτα, Λεφάκης. Για τρεις, άστοχος, Κώστας. Ενώ έχει πέσει εκεί πέρα ο Καφάσης Πέτρος. Όλα καλά. Βρίδης θα χάσει την κατοχή, καλά η Τζίς. Φανταστική πάσα και άψογα εκτελεσμένος συνδυασμός. Με τελικό αποδέχτη τον Καφάσης Πέτρο με το νούμερο 22. Κώστας. Βρίδης. Νομαντής με τα πολλά η μπάλα.
να λήξει. Στα χέρια του deflection όμως, και αυτή τη φορά η μπάλα θα κλαπεί. Τανής, υπάρχει foul. Τον Μαυρίδη. Φαίνεται πέναλτι. Ευχαριστώ του Χόντας. Τον Φίλιπ, τον Κάιζελ. 1-1 τα ομαδικά foul. Μέσα σε 1,5 λεπτό. Η Αβίσπα σε αυτά τα πρώτα, σε αυτές τις πρώτες φάσεις της τρίτης περίοδου φαίνεται να έχουν πρόθεση να πιέσουν. Λιπάτης, φάουλ, κάτι που αποδεικνύεται και από το φάουλ εννοείται τον Λιπάτη να επιτίθεται αποφασισμένος. Φάουλ. Καλό είναι. Μπάλα θα βρεθεί με τα χίλια Τζόρτζια στον Αδάμι. Όπως φαίνεται, κοιτάει ένα σκριν, θα το πάρει στα 4 δευτερόλεπτα τον Καλαϊτζή. Θα περάσει, άστοχος. Πέρασε όλους και όλα. Όλα 29. Μια Βίσπαση, οι οποίοι έχουν ήδη δύο φάουλ. Χρειάζεται να περάσουν πάνω από 5,5 λεπτά για να κάνουν το πρώτο τους μόλις στη δεύτερη περίοδο. Το πρώτο τους ομαδικό σε εκείνη την περίοδο ενώ Μαυρίδη σε μία ακόμα ατομική προσπάθεια αρέσκεται πολύ σε κάτι τέτοιες προσπάθειες και δικαιώνεται. 29-31, μία σου και μία μου το μάτς πάει. Είτε η μία είναι μεγάλη είτε μικρή. Ταφίδης θα πάσω στην επίθεση. Μαυρίδης δεν φαίνεται να έχει πρόθεση να πάρει σε 3, φαίνεται να έχει πρόθεση να τροφοδοτήσει. Θα τα καταφέρει. Γεια 29-33. Ένα μικρό σερί τώρα για τους Αβίσπας. 4 πόντι και σε σερί και σε τεφορά έχουν άλλη έγκλη όταν το σκορ είναι τόσο χαμηλό. Μίτσος, Λιπάκης, μπάλα στη γωνία, Καρδιοφίλης. Άστοχος, αλλά έκανε airball, αλλά τσάνης ήταν εκεί. Κάποιος πολύ οπτιμιστής θα μπορούσε να πει ότι ήταν προσχεδιασμένο, ότι ήταν μια πάσα για τον Τσάνη. Και πίσω, Τσάνη. Στατιστική είναι σχεδόν βέβαιος ότι έχει άλλη διαφορά. Υπάρχουν λάθη εκατέρωθεν. Είχε προϋπόθεση για εφηδιασμό μετά από κλέψιμο, αλλά ο Λεφάκης δεν κατάφερε να έρθει στην μπάλα. Ωστόσο, στο 3 ένα ακόμα άστοχο. Ο Μουταφίδης, ο οποίος έχει μπει αποφασισμένος στο τρίτο δεκάλεπτο. Θυμίζουμε είχε πετύχει 6 σερί πόντους με 2 σερί τρίποντα, ένα άντοσο και ένα έμεσο με 3 βολές. Δηλαδή, Καρδιοφίλης στο φλόιτερ. Δεν βρέθηκε κάποιος μπροστά του άμεσα. Δεν υπάρχει deflection, ο Λεφάκης δεν θα καταφέρει να πάει, να πάει πάνω στο μπάνερ. Το μπάνερ είναι καλά. Είναι καλά το μπάνερ. Το μπάνερ είναι καλά. Και όλοι οι παίκτες είναι καλά, δεν έχουμε κάποιο τραυματισμό. Ελπίζουμε να μην έχουμε. Καμπύλη στην μπάλα, μετά από άστοχη προσπάθεια του Διαμαντή, άστοχο όμως, καθώς η μπάλα θα πάει ξανά στο Βίσπα, ξανά εξαιρετικό rebound μετά από άστοχο σουτ του Μαυρίδη. Διαμαντής, ο οποίος θα κερδίσει ένα ακόμα φάουλ, θα σπρώξει κάπως, αλλά δεν θεωρήθηκε επιθετικό φάουλ. Άστοχος στην πρώτη, έχουμε βρισμένος φανερά από την γλώσσα του σώματος προηγουμένως. Πάμε στα 34, πάμε, έτοιμος. Εύστοχος στη δεύτερη, 33-34. 5-43 για το τέλος της 3ης δεκαλέπτου. Στις 3ης περιόδου, με συγχωρείτε. Κάνε τη διαφορά. Καρδιοφίλης. Πάει χαμηλά. Φάουλ, Διαμαντή. Ποιος
κυριαρχεί στην ρακέτα, τουλάχιστον επιθετικά. Προς στιγμή είναι 7 δευτερόλεπτα τώρα. Κακή συγκυρία, θα κάνει τη reverse, την προσφύση. Όμως τη κίνηση, αλλά θα προσφύση. Έχοντας φιλότερο αντίπαλο μπροστά του. Μου τα αφήνεις. Έχοντας περισσότερο την θέση 2. Έχει βρεθεί ελεύθερο στην αδύνατη πλευρά. Δεν θα προσποντοληθεί, αλλά από τη δυνατή πλευρά θα έρθει με τρεις κόνοι. Από τον Κώστα συγκεκριμένα. Ξανά η διαφορά στους 4, 33-37. Ο Φίλης. Τρία, τέλο, τρία! Και εμείς τρία! Φτάνεις, θα βγάλει έξω στο περίμετρο. Ωραία πάσα, πολύ όμορφη φάση. Πίτσος άλλαξε με τον Σάνη, πολύ όμορφη φάση. Έφτασαν στον ύπνο την αντίπαλη. Αν και εδώ πέρα θα βγει το deflection προς την κλίνη. Βάλε ξανά τους αμπίσπας, μου τα αφήνεις ελεύθερος. Αν μπει, μπήκε, η διαφορά θα πάει ξανά στους 5. Το έχουμε δει πολλές φορές αυτό, να έχουν ξεφύγει με 4-5 πόντους. Σε φύγει εντός εισαγωγικών, γιατί είναι μικρή η διαφορά. Η αβίσπας, αλλά Sky's The Limit πάντα βρήκανε τον τρόπο να επαναφέρουν. Μαγούν ετοιμάζεται να μπει στον αγωνιστικό χώρο, καρδιοφίλης. Ίσως να έκανε βήματα. Σανείς, θα πάρει μεσόν από τη γωνία ελεύθερο, θα στοχίσει. Παίρνει ο Φίλης. Βρέχεται στη φάση από πίσω, σαν νίντζα. Προσπάθησε να κλέψει, Κώστας θα καθίσει στον πάγκο που σχωρείται. Μαγούδης θα περάσει στον αγωνιστικό χώρο. Παίρνει ο Φίλης σαν νίντζα, παραμόνευε στην επαναφορά. Έκανε φιλότιμη προσπάθεια να κλέψει, δεν το κατάφερε. Διαφορά στο συν 5 με 3-51 να απομένουν και με κατοχή και με σούτια 3. Άστοχο υπάρχει. Έπεσε κάτω ο Πίτσος. Υπάρχουν κάποιες διαφωνίες, κάποια συμμαχία. Ηρέμησε του λέει τώρα ο Νιμαντής. Είναι λογικό σε κάποιο ντέρμπι να υπάρχουν κάποιες εντάσεις, ειδικά όταν οι σφαλμοί έχουν φτάσει στους 140-150. Με τέτοια φάση σίγουρα πυροδοτεί κάποια πιθανή έκρηξη. Όλα καλά. Φάκης. Με Φάκης θα επαναφέρει τα φάσεις. Κώστας δίνει την εντολή αλλαγή στα μαρκαρίσματα, να μην βρεθεί ελεύθερος ούτε για λίγο κάποιος σκοπευτής στον Sky's The Limit. Θα αφήσει την μπάλα ο Τζαμάνης στο Λεφάκι, ο οποίος θα πάρει ένα σούτ για 3, θα στοχίσει. Υπάρχει στήριγμα. Και τώρα οι αβίσπας είναι αυτοί που έχουν σκληρώσει τα 5 ομαδικά. Με 3-26 να απομένουνε. Ο Διαμαντής, ο οποίος είναι στον αγωνιστικό χώρο, έχει σαφή πρόθεση να μπει δυνατά σε κάθε φάση μέσα στη ρακέτα. Και η Sky's The Limit για τα επόμενα 3-26 είναι κάτι για αυτούς που μπορούν να το εκμεταλλευτούν, να πάρουν κάποιους εύκολους πόντους από τη γραμμή των ελευθέρων πόντων. Όπως κάνουν τώρα με τον Τζάνι με την πρώτη και με τη δεύτερη. Διαφορά στους 3-37-40. Sky's The Limit έχουν ακόμα 2 φάουλ να δώσουν πρωτού στείλουν τους αντιπάλους τους στην γραμμή των ελευθερών βολών. No matter what, που λένε και οι Αμερικάνοι. Είτε το σουτ είναι ψηλά είτε χαμηλά. Το φάουλ, με συγχωρείτε. Μαυρίδης. Το deflection αρχικά θα συγκρατήσει. Τζίτζα ζητάει την μπάλα, θα την πάρει ο Μαγούδης. Οπα! Υπάρχει φάουλ. Μαγούδης, ο οποίος έχει ενδιαφέρον. Τζέικ θα μπει στον αγωνιστικό χώρο. Αυτό ακριβώς λέει ο
Σουταφίδης, δεν θα το έλεγα έτσι ακριβώς, αλλά το μήνυμα είναι πάνω κάτω το ίδιο. Μπορούσε να κάνει την προσπίση για να πάρει τρεις βολές. Μόνος δεν αντιλήφθηκε τον αντίπαλό του και το πόσο δυνατά ήρθε πάνω του. Στην διατρής πάνω στα απλωμένα χέρια αντιπάλου. Από τον Στεφάνου τώρα πρέπει να θέσει εμβιασμό. Ένα σε ένα δύο τριών εξαιρετικό φαόλ. Το καλάθι δεν θα μετρήσει, υπάρχει εξαιρετικό φαόλ από τον Καφράκη. Πέτρος. Είχε στοιχεί πολύ ωραία, αν δεν κάνω λάθος, ο Στεφάνου. Αν πρόλαβα να δω καλά. Και έτσι ξοδεύτηκαν μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα δύο φαούλ για τους Sky's the Limit. Μαγούδης κρίνει πολύ καλά τη ράκια του Sky's the Limit. Στεφάνου, Μαγούδης, Στεφάνου, Μαγούδης ξανά. Στο διατρίς στο απλωμένο χέρι Λεφάκη άστοχο. Καλά block out. Λεφάκης, Καρδιοφίλης, ο οποίος έχει δουλέψει κυρωρίες απόψε. Λεφάκης. Ιωαννής θα πάρει ένα αμυγός, ένα σκριν. Βάλα θα βγει εκτός. Είναι πάλι για τους Sky's the Limit. Δεν υπάρχει αλλαγή. Καλυμάνης ο τεράστιο ανοιχτό χώρο, ο οποίος είναι ταχύτατος, έχει χαμηλό κέντρο βάρους. Έχει μπει από τον πάγκο, έχει προσφέρει λύσεις. Αρκιοφίλης. Μπράβο! Λεφάκης. Περνάει τον Τζίντζα, περνάει τον Τζέικ, δεν θα περάσει τον Τζέικ. Ο θηριώδης σέντερ τον Αβίσπας δεν θα του κάνει τη χάρη. Θα τον αφήσει ελεύθερο. Μαγούδης. Στεφάνου. Μπάλα θα πάει χαμηλά. Τον Τζίντζα. Πάσει φάουλ στον Τζέικ από τον Λεφάκη. Από τις ελεύθερες βολές έχουν ευνοηθεί περισσότερο οι Αβίσπας. Έχουν ευνοηθεί από τα δεδομένα του παιχνίδιου, δεν υπονοώ κάτι για την διαιτησία. Έχουν πάει περισσότερες φορές στην γραμμή των ελεύθερων βολών. Τζέικ άστοχο στην πρώτη. Μια κοβίδης. Άστοχος και στη δεύτερη. Καλά block out και rebound. Υπάρχει foul. Στο Μαγούδη, ο οποίος διαμαρτύρεται, είχε κάνει χαρακτηριστική κίνηση για βήματα του αντιπάλου του. Θέλετε να διαφωνεί. Το παιχνίδι έχει γεμίσει ελεύθερους σκοπευτές από την γραμμή των ελευθέρων βολών. Ένα ακόμα ζευγάρι θα εκτελεστεί για τους Sky's the Limit αυτή τη φορά. Καλαϊτζής. Αυτό το φάουλ, όπως και το προηγούμενο, το επιθετικό του Καφάση, το νούμερο 22 αν δεν κάνω λάθος, είναι φάουλ τα οποία δεν θα περίμενε κανένας. Το επιθετικό και αυτό το αμυντικό σε τόσο σε τέτοιο χρονικό σημείο. Ετοιμάζεται να περάσει ο Ντακλής. Πιθανώς στη θέση του Τζέικ, ή Κασίες κάνω. Ολμάνης Μαγούδης, ο οποίος είναι λίγο εκπαιδευμένος στην προηγούμενη φάση, ίσως να επηρεάσει το παιχνίδι του. Μαγούδης, δεν θα πάει μπάλα χαμηλά. Στον Ορδιακλή, ο οποίος στο Τζίτζα με συγχωρείτε, ο οποίος ζητούσε την μπάλα, θα πάει τελικά η μπάλα στο Τζίτζα. Θα πάει ξανά σε δύο ελεύθερες βολές. Ο Αγούδης γελάει στον πάγκο. Άστοχος στην πρώτη. Εύστοχος στην δεύτερη, 39-41. Σκορ θα μπορούσε να είναι σκορ πρώτου ημιχρόνου, είναι σκορ σχεδόν τρίτης περίοδου. Έχουμε παίξει 28 και κάτι λεπτά. Σχεδόν 29, Καφάσης. Μπορείς! Στο νούμερο 22, μέτρος. Γραφιές στα 10 δευτερόλεπτα επίθεση. Πάρει την εσωτερική, θα βγάλει έξω. Καλά εμείς. Καφάσης, φάουλ.
που έχει χρεωθεί στον Καλυμάνη. Ας πάρει αυτός φάουλ καλύτερα παρά κάποιος που έχει περισσότερο χρόνο συμμετοχής, γιατί στο τέλος οι παράγοντες για τους Αβίσπας ίσως το ήταν φορτωμένοι με φάουλ. Τελευταία φορά που συναντήθηκαν οι δύο ομάδες, το σκόρ ήταν πάλι κάπως χαμηλό. Είχα κερδίσει 69-66. Η Αβίσπας, άστοχος στη δεύτερη κάμερα, δεν μας κάνει τη χάρη απόψε. Sorry, Καρίνα. Φάνου στο διατρής του Καλυμάνης με ταμπλό άστοχος. Καρδιοφίλης ήρεμα τώρα. Έχει πολύ ενδιαφέρον να δούμε ποιος θα βγει MVP σε ένα τόσο κλειστό παιχνίδι. Αντάξει! Μπράβο! Καλαϊκής 41-41. Το παιχνίδι προμηνύεται πραγματικό ντέρμπι με 31 δευτερόλεπτα ερχομένου. Ο Κώστας ετοιμάζεται να μπει στον αγωνιστικό χώρο, Καλυμάνης. Στα 15 δευτερόλεπτα δεν βιάζεται. Θα μείνει χρόνος περίπου 8-9 δευτερόλεπτα. Sky's the limit. Δείχνουν τα δόντια τους για μία ακόμα φορά βγάζοντας την μπάλα εκτός. Και κερδίζοντας και την κατοχή. Καρδιοφίλης, όλα τα δευτερόλεπτα, 15 για τους Sky's the limit. Αλλάζουν οι παίκτες, σαν και το Καλαϊτζή λίγο βρίσκονται μαζί εκεί πέρα. Γιωμάνης, άστοχος, μάχη για το rebound. Αν είχαν 2-3 δευτερόλεπτα ακόμα, ίσως προλάβαιναν να βγάλουν κάποιο εφηδιασμό οι Αβίσπας. 41 όλα μετά από ένα τρίτο δεκάλεπτο και κατ' επέκταση τρεις περιόδους πλήρης ισορροπίας σχεδόν. Το μάτς πραγματικά είναι 50-50, δεν μπορεί κάποιος να βάλει κάποιον φαβορί. Οι Αβίσπας φαινομενικά ήταν το φαβορί τόσο στα standings όσο και στο ρυθμό που κατάφεραν να εκβάλουν. Πολύ βραχυπρόθεσμα όμως, καθώς οι Sky's the limit κατάφεραν να επαναφέρουν το παιχνίδι στα μέτρα τους. Κάτι ενδιαφέρον είναι ότι τα τελευταία παιχνίδια των Sky's the limit κυμαίνονται στους 95-60 πόντους. Τα τελευταία παιχνίδια, το τελευταίο παιχνίδι αναντίον των Jackals είχε ακυρωθεί, δεν είχαν συμπληρώσει 5 παίκτες. Το αμέσως προηγούμενο είχαν πετύχει 53 χάνοντας από τους Μιλιβιριάτη Bucks με 53-77 και με 39-61 με τους Salonika All Stars. Κάτι που επίσης αξίζει να σημειωθεί είναι ότι η Αβίσπας στο τελευταίο τους match είχαν σκοράρει 116 πόντους. Έχουν κερδίσει 116-86 τους Polyknik 5 Goats για την 7η αγωνιστική πριν από 9 μέρες. Και έχοντας φτάσει στο 4ο δεκάλεπτο μια ομάδα που είχε κερδίσει με 116-41, δείχνουν ότι οι Sky's the limit έχουν επιβάλει το δικό τους ρυθμό και τώρα έχουν διασμός με τελικό αποδέκτη Νορνιακλή. Πάει από το Μαυρίδι, πολύ καλή. Έχουν επιβάλει αυτό που έλεγα, τον δικό τους, το δικό τους tempo, η Sky's the limit. Βάσει στο νούμερο 22, δεν θα πάρει το σκρίνο από τον Πίτσο. Σουτ για 3, άστοχο. Διαμαντής. Μάνης. Σαφίδης. Μαυρίδης. Δεν θα συγκρατήσει την μπάλα. Δεν φαίνεται να τους πτωεί όμως, δεν τα βάζουν με τον εαυτό τους, δίνουν τα χέρια. Το να λέει δικό μου φταίξιμο ο Μαμίδης. Να συγκράτησε την μπάλα. Δεν φάει το σκέφτηκε, το σκέφτηκε ξανά. Φάσεις. Στο Καλαϊτζή δεν θα καταφέρει, έχουν μπει λίγο μουδιασμένα στις πρώτες φάσεις οι δύο ομάδες. Μουταφίδης, Μαυρίδης. Δεν παίρνει πολλά τρίποντα, θα πάει ξανά την αγαπημένη του εσωτερική ανάμεσα σε όλους. Μουταφίδης, εξαιρετικό rebound από τον Νοντιακλή. Πολύ όμορφη φάση, ξανά άλλο ένα εξαιρετικό rebound, ξανά άλλο ένα. Και φάουλ, υπάρχουν βήματα. Έχουν δοθεί βήματα.
αυτό αν μη τι άλλο κρούει τον κόδωνα κινδύνου στον πάγκο των Sky's the Limit, καθώς υπάρχουν πάρα πολλά επιθετικά rebound. Αν μην κάνω λάθος, 4 ή και παραπάνω. Πραγματική ολιγορία στην ρακέτα τους. Πίτσος, ένα σημαντικά 7 μέτρα, άστοχο. Αλλά η Τζις θα πάει την μπάλα, ξανά Πίτσος. Θα το σκόταν ελεύθερος ο Καρδιοφίλης, αλλά δεν βρέθηκε. Άστοχος ο Καρδιοφίλης και τώρα υπάρχει εκδιδιασμός ένας ακόμα με τον Μουταφίδη. Διαφορά ξανά στους 4. Τσάνησης ετοιμάζεται να μπει στο οριστικό χώρο, να δούμε ποιον θα αλλάξει. Καρδιοφίλης. Η ρακέτα είναι populated, έχει πολυκοσμία. Μπράβο! Παίζουν πολύ καλή άμυνα στη ρακέτα η αντίσπαση, η οποία θα στοχίσει τώρα με τον Μουταφίδη. Λεφάκης δημιουργούν πολλά ελεύθερα σουτ τα οποία δεν τα έχουν πληρώσει. Δεν είναι ιδιαίτερα εύστοχη η ομάδα του Sky's the Limit. Παίζουν. Μπράβο! Διατρείς άστοχο από τον Καρδιοφίλη. Φαίνεται να έχουν λάβει ρητή εντολή να πυροβολάνε για τρεις συνέχεια οι παίκτες στο Sky's the Limit. Υπάρχει ένα ακόμα λάθος, πάρα πολλά λάθη. Οι αδίσπασοι, οι οποίοι φαίνεται να παίζουν κάτι σαν μια παραλλαγή του αμυντικού συστήματος Box and One. Υπάρχουν 4 παίκτες που περικυκλώνουν τη ρακέτα, αλλά ο ένας παίκτης δεν πάει πάντα στο χειριστή της μπάλας, στον εκάστοτε χειριστή της μπάλας των Sky's the Limit. 7 λεπτά από μένουν για το τέλος. Πολύ νωρίς, αλλά θέλω να πω ότι το ενδεχόμενο της παράτασης είναι ανοιχτό. Υπάρχουν βήματα, όχι υπάρχει φάουλ. Δεν έχει πάρει χαμηλά την μπάλα ο Τζαδάμις. Δεν φάκεις τα επαναφέρει. Τζανής θα πάρει την κορυφή να συγκρατήσει. Θα σώσει ο Διαμαντής. Θα ήταν ένα πολύ φθηνό λάθος να χάσει έτσι την μπάλα. Αμπίλης. Διαμαντής. Deflection, η μπάλα θα φτάσει στο Μαυρίδη. Φανταστική πάσα στον Διαμαντή. Υπάρχει καλάθι και φάουλ. Η διαφορά θα πάει στους 6. Περίμενα να γραφτεί στο ταμπλό και ενδέχεται να πάει και στους 7 σε ένα πολύ κακό σημείο να ξεφύγει ο αντίπαλος. Θα στοχίσει την πάντα ο Καρδιοφίλης. Πάει τόσο μαχητικά σε κάθε φάση. Θα περάσει ένα μέσα από 2. Τζανής. Ο Τζαδάμις δεν θα πάρει τόσο μέσα σε απόσταση. Θέλετε να έχουν πρόθεση να σουτάρουν για 3. Δεν θα καταφέρει να τροφοδοτήσει ο ψηλός. Ο Μπίλης θα εκτελέσει έναν εκβιασμό. Η διαφορά πάει στο 6. Ίσως ήταν μια καλή στιγμή να πάρει time out ο coach. Ναι, ζητήθηκε μόλις τώρα time out από τους Sky's the Limit με την πρώτη ευκαιρία. Αφάσεις, με 22. Θα βγάλει εκεί που είναι κανένας, Καρδιοφίλης. Λεφάκης, σουτ για 3, άστοχο. Υπάρχει επιθετικό rebound από τον Καφάση Πέτρο. Λάθος, ένα ακόμα, ο Μουταφίδης δεν θα καταφέρει να συγκρατήσει δυνατή πάσα και τώρα το time out που είχαμε ζητήσει, που είχε προαναγγελθεί από τους Sky's the Limit, βλέποντας τη διαφορά να φτάνει στους 8 πόντους με 5 και 33 αναπομένουν. Για να δούμε αν θα ψάξουν ακόμα περισσότερα σου 3 πόντων οι Sky's the Limit. Οι οποίοι κυνηγάνε πολύ το σουτ 3 πόντων. Άλλοτε δικαιώνονται, άλλοτε όχι. Το σουτ από την περιφέρεια τους έχει βοηθήσει κάποιες φορές να ξελασπωθούν, θα μου επιτρέψετε να πω. Έχοντας δει τους αντιπάλους τους να ξεφεύγουν με 4-5 πόντους.
το έχει γίνει 3-4 φορές το παιχνίδι, να έχουν ξεφύγει με 4-5 πόντους και να καταφέρουν να επιστρέψουν σχετικά γρήγορα οι Sky's the Limit. Παρ' όλα αυτά η διαφορά τώρα δεν είναι ούτε στους 4 ούτε στους 5, η διαφορά είναι στους 8, με 5 και 33 να απομένουν. Οι Sky's the Limit έχουν να σκοράρουν από το τέλος της τρίτης περίοδου, έχουν πάρα πολύ ώρα κολλήσει στους 41 πόντους. Για να δούμε. Κάποιο φίλης. Πάμε τώρα, πάμε. Τσάνης. Λεφάκης. Πάρτε στο 3, κρατάει σταθερό. Τα φάσεις. Πάρτε στο τερκί ανάμεσα σε όλους και σε όλα. Ανάμεσα σε 3 παίκτες. Το έχουν κάνει πάρα πολλές φορές αυτό οι παίκτες στο Sky's the Limit. Ίσως να έγινε φάουλ από τον Καφάση, δεν στηρίχθηκε στο Μανίδη. Άστοχο σουτ. Δεν υπάρχει φάουλ. Επίσης φαίνεται να έχει τη δίνη Παρδιοφίλης. Μαυρίδης με το νούμερο 23 και Παρδιοφίλης δίνει τα χέρια. Μοιράζει δύο παίκτες τώρα με τον αριθμό 23. Ο Εγγής, ο οποίος φάνηκε να ήταν έτοιμος να μπει στον αγωνιστικό χώρο, κάτι τέτοιο δεν θα συμβεί. Καφάσεις. Για να δούμε αν θα μπορέσουν να επιστρέψουν στη Sky's the Limit. Εσπερική. Τόνις. Θα πάρει το φαουλ. Στο Ηλεμεζίδης. Ετοιμάζεται να περάσει στον αγωνιστικό χώρο μετά από πολλή ώρα. Εντάξει, τον Νοριακλή, ο οποίος κι αυτός έχει παίξει πολλή ώρα και πρέπει να πάρει τέτοιο κάποιες ανάσες. Χρειάζεται φρέσκο μυαλό και φρέσκο σώμα για τα τελευταία λεπτά. Για δίσπαση. Λεφάκης δεν βρήκε ελεύθερο σου. Είναι με φοντύτερο αντίπαλο. Ρουγκάλιο φίλοι. Με το Μαυρίδη, με συγχωρείτε. Υπάρχει ο Κώστας δίνει εντολή. Γιατί έχουν 4 φάουλ ομαδικά οι αντίσπαση, να μην κάνουν άλλο φάουλ. Τσάνης, σου 3 θα το πάρει. Θα στοχίσει. Και εμείς! Μπράβο! Εκθετικό rebound. Μία τρίπλα. 1-2. Θα φάσει Πέτρος. Σαν οδοστρωτήρας. 4 λεπτά ακόμα. Γαλάζιος οδοστρωτήρας. Μόνο και μόνο από την τρίπλα που έκανε φάνηκε το πόσο δυναμικά θα έμπαινε στη φάση. Σουτ για 3, άστοχο. Λενιζίδης θα πάρει το rebound. Σουτ για 3, έκανε έριμπολο στο φάνο. Αυτά τα εκθετικά rebound και οι φάσεις είναι μαχαιριά στην καρδιά. Μαγούλης, ο οποίος εκνευρίζεται. Μάχη για το rebound, ο Τσάνης δεν θα βγει νικητής. Η διαφορά στους 8, με τους οβείς μας να έχουν και την κατοχή. Πάμε! Πάμε, ξεκινάμε! Στεφανού, τον Καφάση και τον Τσάνη. Τον βγάλει έξω εκεί που είναι ο Μαγούδης. Θα πάρει μια σούτ κρατημένα από τα μαλλιά. Έχει και τυχό rebound όμως. Εκνευρισμός στον πάγκο Sky the Limit, δικαιολογημένα, Μαγούδης θα χάσει. Δύο ομάδες, κυρίως οι Αβίσπας, έχουν κάνει πολλά εύκολα λάθη. Χάνοντας την μπάλα σε φαινομενικά εύκολες πάσες. Παρ' όλα αυτά δεν το έχουν πληρώσει. Δεν έχουν εκδηλώσει πολλούς εχνιδιασμούς οι Sky the Limit, οι οποίοι σκοράρουν, μετράνε μόλις 2 πόντους στην τέταρτη περίοδο. Έχουν πνιγεί στο ρυθμό των αδίσπας. Καφάσεις. Λεφάκης στην κορυφή. Πάει ένας εναντίον 2 με τον Τζίτα και τον Τζέιτ. Θα στοχίσει και κάπου εδώ πέρα. Αν σκοράρουμε σε αυτή τη φάση οι αδίσπας, τα πράγματα γίνονται πάρα πολύ δύσκολα για τους Sky's the Limit. Όχι ότι τώρα δεν είναι. Και εδώ! Τζίτζα, Μαγούδης. Πάει μέχρι μέσα. Φανταστική πάσα στο Σελίζεμεζίδη. Θα στοχίσει Τζίτζα στο επιθετικό rebound. Ένα ακόμα. Μπάλα είναι εκτός.
υπάρχει αλλαγή. Καλυμάνης θα αλλάξει τον Μαγούδη. Ποιος διαφωνεί, θα ξαναμπεί στη λέει ο Κώστας, ο οποίος έχει αναλάβει και χρέη προπονητή. Αν δεν κάνω λάθος. Πολύ παρεΐστικο κλίμα πάντως στον πάγκο των Αβίσπας. Τζίτζα Καλυμάνης θα εκμεταλλευτεί το χαμηλό κέντρο βάρους του, όπως κάνει σε όλο το παιχνίδι. Ξαναμπεί στη χαρακτηριστικά ο Κώστας το Μαγούδι. Ένα ακόμα 7 δευτερόλεπτα τώρα για τους Αβίσπας. Τζέικ θα κληθεί να πάρει ένα σούτ από το κέντρο σχεδόν. Άστοχο. Λοιπόν, κάτι που δεν πάει καλά για τους Αβίσπας είναι ότι έχουν 4 ομαδικά φάουλ. Μαγούδης θα ξαναμπεί. Χαμόγελα τώρα για τους Αβίσπας. Και στον πάγκο και στον αγωνιστικό χώρο. Ίσως θα μπορούσαμε να χτυπήσουμε τη ρακέτα. The sky is the limit. Θα φάσεις. Πάμε, πάμε! Θα φάσεις. Κάντου, θα μπει. Στο για τρεις. Ένα ακόμα άστοχο. Καρδιοφίλης θα βγάλει έξω εκεί που μετσάνεις. Επιθετικό rebound. Θα φάσεις. 9 δευτερόλεπτα. Αλλαγή. Βάλα θα πάει στο συντονικό. Στη ρακέτα υπάρχει φάουλ. Να θυμάστε ότι ο Μαδρίδης θα αλλάξει το Μαγούδι. Μου κάνει πολύ εύκολη τη δουλειά, τα λέει μόνος του. Ο Μαγούδης ξαναβαίνει. Αυτό είναι προϊόν καζούρας. Να μπαίνει και να ξαναβγαίνει, σκοτσέζει κοντούς. Θα στοχίσει ο Κοτσαδάμις στην πρώτη βολή. Άστοχος ξανά, Τζέικ θα πάει το rebound, κάπου εδώ πέρα αρχίζει σιγά σιγά να στραγγίζεται η νίκη των Αβίσπας. Θα παίξουν και με το χρόνο. Ζήτζα, Καλυμάνης θα πάρει την μπάλα. Θα πάρει ένα σουτ. Αν έμεινε θα ήταν αν μη τι άλλο highlight. Θα έκανε βήματα. Θα κερδίσει δύο βολές. Στο 1 και 18. Που έχει περάσει τον αγωνιστικό χώρο για τους Αβίσπας. Είδαμε ένα ντέρμπι για 30 και πλέον λεπτά. Οι δυνάμεις των Sky is the limit τους έχουν προδώσει μέχρι στιγμής. Δεν έχει τελειώσει το παιχνίδι, αλλά η αστοχία τόσο από την περίμετρο όσο και η γενική αστοχία των Sky is the limit τους έχει προδώσει. Και από τις γραμμές, και από τη γραμμή των ελευθερών πολλών, όπως βλέπουμε και τώρα, τα φάσεις θα αστοχίσεις στην πρώτη. Έχουν σκοράρει μόλις 2 πόντους στην τέταρτη περίοδο η Sky the Limit. Μια ατομική προσπάθεια του Καφάση, ο οποίος θα αστοχίσει στις 2 σανείς. Θα κάνει ένα φάουλ. Έχουν άλλα 2 να δώσουν πρώτος στέλνουν τους αντιπάλους τους στην γραμμή των ελευθέρων πολλών, ό,τι θα γίνει. Καλυμάνης θα μπερδευτεί, θα χάσει. Καφάσης για να δούμε. Υπάρχει ξανά φάουλ. Γκορντακλή. Ξανά στη γραμμή των ελευθερών πολλών. Πριν είχε χάσει και τις 2. Ο εκνευρισμός είναι εμφανής. Έστοχο στην πρώτη, διαφορά στους 7. Εδώ πρέπει να αναγγέλλεται αλλαγή. Κάνουν αλλαγές κάτω. Άστοχος στην δεύτερη, θετικό rebound από τον ίδιο. Κανείς. Πάρτε στο εκεί, βρέθηκε ελεύθερος ο Κοντζαμάνης. Και κάπως έτσι βρήκανε 3 πόντους
κάπως ανορθόδοξα, όχι τόσο συμπηχτισμένα οι παίκτες των Sky's the Limit. Για να δούμε. Η διαφορά είναι στις 5. 54,8 μένουν. Μαγούλης θα ξαναβγεί. Είναι παρέιστικο το κλίμα. Δούμε. Υπάρχει λάθος. Υπάρχει λάθος στον Αβίσπας. Μετά από την πίεση. Και ξαφνικά έχουμε μάτσι διαφορές 5 πόντους με 48,1. Υπάρχει time out. Όχι, δεν υπάρχει time out. Υπάρχει κατοχή για τους Sky's the Limit. Καρδιοφίλης. Στο καφάσι, για να δούμε. Σουτ για 3. Ούτε τώρα αν έμενε θα είχαμε πραγματικά παιχνίδι. Για να το ξαναπιέζουμε. Παίκτες στο Sky's the Limit. Για να δούμε αν θα πάνε για φάουλ. Περνάει πολύτιμος χρόνος για αυτούς. Ο Διακλής. Θα στοχίσει ο Καρδιοφίλης. 25 δευτερόλεπτα χρειάζονται τουλάχιστον 2 μετοχές. Ο Καρδιοφίλης θα πάει σε ένα ακόμα φλόουτερ. Έστοχο, έστοχο. Διαφορά στους 3. 18,6. Για να δούμε. Ένα παιχνίδι που φάνταζε τελειωμένη υπόθεση για τους Αβίσπας. Παρότι η διαφορά δεν είχε πάει τόσο ψηλά. Δεδομένου του ρυθμού που είχε επικρατήσει, φάνηκε να είναι αρκετή για να θεωρήσει κανείς, να τους θεωρήσει κανείς το φαβορί. Για να δούμε, 18,6 η διαφορά στους 3 πόντους. Κάτι που σίγουρα μπορούν να εκμεταλλευτούν οι Sky's the Limit είναι το γεγονός ότι έχουν 2 φάουλ σε αυτή την περίοδο. Μπορούν να παίξουν, μπορούν να ρισκάρουν την άμυνα, να παίξουν πολύ επιθετική άμυνα με σκοπό να κλέψουν την μπάλα. Χρειάζεται τουλάχιστον μία κατοχή και σίγουρα θα πρέπει να σταματήσει ο χρόνος, γιατί αν δεν πάρουν κατοχή θα πρέπει να σταματήσει ο χρόνος, γιατί αν δεν κάνω λάθος είναι όλα τα δευτερόλεπτα για τους Αβίσπας, οι οποίοι σίγουρα θα τα εκμεταλλευτούν. Όχι, είναι 14 δευτερόλεπτα για τους Αβίσπας, έκανα λάθος. Ναι, αφού είναι time out, έκανα λάθος. Διαμαντής. Φάουλ. Το Μαυρίδι. Έχουν ένα ακόμα να δώσουμε. Οι παίκτες των Sky's the Limit. 4-23. Μαυρίδης. Διαμαντής. Μαυρίδης. Θα παίξουμε. Θα κάνει φάουλ τώρα ο... Πάει Πέτρος. Μαυρίδης ξανά επαναφορά. Πίεση, Μουταφίδης. Τώρα φάουλ. Τελικά κάτι που θα μπορούσε να θεωρηθεί πλεονέκτημα θεωρήθηκε μειονέκτημα για τους Sky's the Limit, καθώς είχαν σαφή πρόθεση να κάνουν 3 φάουλ και να στείλουν με την ελπίδα ότι θα χάσει, ότι θα χαθούν οι βολές παίκτη των αντιπάλων τους στην γραμμή των ελευθέρων βολών. Άστοχος στην πρώτη, μου τα φίλεις. Και εσύ, πάλι να πηδήσεις και εσύ. Ρίξει τη δεύτερη βολή. Να υπάρχει time out, το σκόρ είναι 48-52. 8,3. Οι δύο μας έχουν συμπληρώσει στα 5 ομαδικά φάουλ. Διαφορά είναι στους 4 πόντους, που σημαίνει ότι εκτός συγκλονιστικού απρόπτου, δηλαδή τρίποντου και συμπληρωματικής βολής, οι Sky's the Limit θα χρειαστούν τουλάχιστον 2 κατοχές για να καλύψουν τη διαφορά ή για να προσπεράσουν. Κάτι τέτοιο φαντάζει απίθανο. Αλλά έχουν συμβεί πολύ μεγαλύτερες ανατροπές στο μπάσκετ ανά τα χρόνια. Σε 40 σχεδόν λεπτά παιχνιδιού έχουμε δει μόλις 100 πόντους συνολικά. Ένα παιχνίδι με πολύ χαμηλό τέμπο. Αναφέραμε προηγουμένως ότι οι Sky's the Limit κατάφεραν να πάνε σε χαμηλό τέμπο τους αντιπάλους τους, οι οποίοι Αβίσπας προέρχονται από νίκη με 116-86 έναντι στους 5 Goat, πολύχνη 5 Goat. Στο αμέσως προηγούμενο παιχνίδι είχαν
σκοράρει 116 πόντους και τώρα δεν έχουν σκοράρει ούτε τους μισούς. Αν μη τι άλλο είναι μια νίκη για τους Sky's the limit αυτή. Για να δούμε, υπάρχει επαναφορά. Θα πάει στις Πέτρος. Μάλλα θα πάει χαμηλά. Άστοχος. Άστοχος ο Κοτοδάμης. Δεν θα εκδηλωθεί επίθεση. 48-52. Οι δύο βάλες οι οποίες ήταν είχαν κόρνερ χτυπηθεί πολύ έντονα στα 3 και πλέον 10 λεπτά. Οι δυνάμεις των Sky's the limit τους άφησαν, οι οποίοι προδόθηκαν από την αστοχία τους και την έλλειψη πλουραλισμού στην επίθεση, καθώς προσπάθησαν με κυρίως ατομικές προσπάθειες να βρούνε πόντους. Άλλο δεν τα κατάφεραν, άλλο και όχι. Δεν μπορεί να συνέβαινε αυτό για πάντα. Δεν συνέβη για πάντα. Αβίσπαστα προχωρήσουν στη νίκη. Sky's the limit, θα γνωρίσουμε μία ακόμα ήττα. Έχοντας, παραμένοντας στην 8η θέση του ομίλου. Οι αβίσπαστοι οι οποίοι εκδικούν την τετράδα. Είδαμε ένα μάτς με πολλές συγκινήσεις, με πολύ ένταση τόλμο να πω. Οι δύο ομάδες ήταν ισοδύναμες για μεγάλο χρονικό διάστημα. Οι αβίσπαστοι κατάφεραν να αποδείξουν γιατί ήταν το φαβορί. Θα προχωρήσουμε στο 4-4, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, στο 4-4 οι αβίσπαστοι. Sky's the limit, θα γνωρίσουμε μία ακόμα ήττα, θα προχωρήσουμε στο 2-6. Κάπου εδώ πέρα θα τελειώσει η συγκεκριμένη ανάλυση. Από όλους όσους συνεργάστηκαν να έχετε εικόνα και ήχο, από όλους τους παίκτες, από όλο το staff, από όλους όσους συνέβαλαν είτε άμεσα είτε έμεσα για να έχετε το οπτικό ακουστικό αποτέλεσμα που είχατε. Ευχές για όμορφο βράδυ.